Ολόκληρος ο πλανήτης κρέμεται από τα χείλη της επιστημονικής κοινότητας για το εμβόλιο εκείνο που θα βάλει φρένο στην πανδημία του κορονοϊού. Η Ρωσική Υπηρεσία Υγείας Καταναλωτών ανακοίνωσε πως Ρώσοι επιστήμονες ξεκίνησαν δοκιμές εμβολίου κατά του ιού. Το εργαστήριο στο οποίο γίνονται οι δοκιμές πρωτότυπων εμβολίων κατά του κορονοϊού βρίσκεται στη Σιβηρία. Κατά το πρώτο στάδιο των δοκιμών, οι επιστήμονες του Κέντρου Βιοτεχνολογίας και Υιολογίας Vector έχει αναπτύξει εμβόλια των οποίων ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους και η συνιστόμενη δόση τους. Το δικό τους χρονοδιάγραμμα λέει πως το εμβόλιο θα είναι στα χέρια μας τέλη του 2020. Την δική τους μάχη με τον χρόνο δίνουν και ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με δοκιμές εμβολίου που γίνονται σε ανθρώπους. Τα νέα φαίνεται να είναι ενθαρρυντικά, αφού η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου είναι πολύ ευχαριστημένη με την πορεία των δοκιμών. Κάτι που τους κάνει να πιστεύουν πως το εμβόλιο θα το έχουμε τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, για την επιτάχυνση των ερευνών έχει ρηχθεί και αρκετό χρήμα, αφού 22 εκατομμύρια λίρες επενδύονται στη δοκιμή. Το Ηνωμένο Βασίλειο τρέχει ακόμη ένα πρόγραμμα εμβολίου και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Southampton. Η δοκιμή θα συμπεριλάβει μέχρι και 510 υγιείς εθελοντές μεταξύ 18 και 55 ετών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό το εμβόλιο στοχεύει να μεγαλώσει τα αντισώματα στο νοσοποιητικό σύστημα ώστε να καταστρέφει τον ιό. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εμβολίων ανακοίνωσε την έγκριση για την έναρξη κλινικών δοκιμών που θα πραγματοποιούνται τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, διευκρινίζεται πως πρόκειται για το τέταρτο υποψήφιο εμβόλιο παγκοσμίως για το οποίο δίνεται έγκριση για αυτές τις δοκιμές. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ από εταιρεία που ειδικεύεται σε θεραπείες κατά του καρκίνου. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η οποία έρχεται να μας βοηθήσει να εξισορροπήσουμε την εξίσωση για το εμβόλιο. Πρέπει να κρατάμε, όπως λέμε, κλαϊκευμένα μικρό καλάθι. Γιατί ένα εμβόλιο πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ασφαλές και δεύτερο να είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να έχουμε διανύσει, ας πούμε, ένα μεγάλο δρόμο για την κατασκευή του εμβολίου και να αισθανόμαστε ότι έχουμε διανύσει τα 80 από τα 100 μέτρα και στα 20 μέτρα τα τελευταία να συνειδητοποιήσουμε ότι το εμβόλιο αυτό είτε δεν είναι αποτελεσματικό είτε δεν είναι ασφαλές. Το εμβόλιο αναμφισβήτητα είναι αυτό που θα σταματήσει τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικές αυτές οι δοκιμές.